Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με έναν εξαίρετο, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον βουλευτή, θα πω πρώτα στο αξίωμα και μετά θα πω επικεφαλής κόμματος, δηλαδή της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Θα το πω βουλευτή γιατί το αγαπάτε το συγκεκριμένο αξίωμα. Καθήκον και αξίωμα, ναι. Το αγαπάτε με την καλή έννοια όμως εννοώ. Να σας πω, όταν λέτε αγαπάω, το τιμάτε. Έκανα 40 χρόνια να το αποκτήσω πρώτον. Αλλά όταν το απέκτησα δεν αισθάνθηκα και ιδιαίτερα χαρούμενος. Το αποκτήσατε σε πιο δύσκολη περίοδο. Ναι, γιατί το απέκτησα μια εποχή που προδίδει τη Μακεδονία, που τα οικονομικά είναι κατεστραμμένα, που βρίζει ο κόσμος τους πολιτικούς. Ήρθαν όλα στραβά. Οι καλές εποχές ήταν τότε που επί Πασόκ διορίζανε, πήγαινε στο βράδυ στα γραφεία ενός βουλευτή και την άλλη μέρα στη ΔΕΗ έπιανες δουλειά. Οπότε σε γνωμονούσαν οι υπάλληλοι, έπαιρνες και ψήφους και αισθανόσουν ένα βουλευτάρα. Ενώ τώρα τρως μια μούτζα από όλο τον κόσμο και κρύβεσαι. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε να συζητάμε, διότι τελειώνει αυτό το έτος. Και είναι η τελευταία φορά που σας βλέπω τώρα για αυτό το έτος, για το 2018. Ναι. Καλώς χόντων των πραγμάτων, τα πούμε στις αρχές του 2019. Και τελειώνει ένα ιδιαίτερο έτος με πολλές πολιτικές ειδήσεις, πολλές διαμάχες πολιτικές και συζητήσεις. Και ξεκινάει όμως και μια χρονιά. Κάτσε καλά, νομίζω. Εκλογές, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωεκλογές. Πείτε μου λίγο την αίσθησή σας για το 2018, έτσι όπως κλείνει, και ποια είναι η γεύση που σας αφήνει ουσιαστικά. Κοιτάξτε, το 2018 ήταν μια χρονιά που δεν τέλειωσε κάτι, αλλά είναι στη μέση πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση, με τα μνημόνια τελειώσαμε. Αλλά ξέχασε να μας πει ότι μέχρι το 2060 θα έχουμε πλεονάσματα 2%. 99 χρόνια ακόμη θα έχουμε κόφτη, που αν κάτι δεν πληρώσουμε θα κάνουν κατάσχεση στη δημόσια περιουσία μας. Μετά, στο μακεδονικό, έχει την άποψη η κυβέρνηση ότι σαν Ευρωπαίοι λαοί, εμείς και τα Σκόπια, καλό είναι να βρούμε μια λύση. Έχει αυτή την άποψη. Εκ πρώτης όψεως δεν είναι κακή άποψη αυτή. Το να βρεθεί μια λύση ανάμεσα σε δύο λαούς αντιμαχωμένους, να το πω έτσι, δεν είναι δυσάρεστο, είναι η πιο ευχάριστη εξέλιξη. Αλλά η άλλη πλευρά, η πλευρά των Σκοπίων, δεν θέλει να κάνει καμία υποχώρηση στο όνομα. Δεν θέλει καμία υποχώρηση στο όνομα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ο φόβος, ο διάχυτος. Μα αυτό είναι βέβαια το ζητούμενό μας. Το όνομα είναι η διαμάχη, ναι, δεν είναι κάτι όνομα. Άλλο. Να υπάρχει λοιπόν διάχυτος ο φόβος ότι αν έριξε 5 αγάλματα, το έκανε για τα μάτια του κόσμου, για να θολώσει τα νερά, και θα επανέλθει μετά πάλι στον αλυτρωτισμό, στη Μακεδονία του Αιγαίου, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και το μεταξύ λένε ότι αλλάζουν το σύνταγμά τους. Αλλά από ό,τι θα ξέρετε, το Σύνταγμα όπως αλλάζει μια φορά, αλλάζει και δεύτερη φορά. Έτσι. Και τρίτη. Άρα ένας πρωθυπουργός σκληροπυρηνικός μετά από ένα χρόνο μπορεί να επανέλθει επί τα αυτά, τα ίδια. Και εμείς να την έχουμε πατήσει, να έχουμε κάνει την παραχώρηση να τους δώσουμε το όνομα και να βρούμε και κερατάδες, να το πω έτσι. Εκεί πάει η Ελλάδα τώρα. Να γίνει ο κερατάς της περίπτωσης. Και να παραχωρήσει και να βρει τον πελάτη. Γι' αυτό έχω εγώ σαν Λεβέντης ενδιασμούς και αντίρρηση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί όταν συζητάω με ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ βλέπω ότι δεν κατοχυρώνουν τη χώρα. Παραβασίζονται στην καλή θέληση του κάθε Σκοπιανού. Λοιπόν, άρα το 18 έχουμε και ένα άλλο. Ενώ μέχρι τον 10ο του 18 γδέρναμε τον κόσμο, τώρα βρήκαμε λεφτά και αρχίσεις πάρε 300 ευρώ εσύ, διόρισε στις φυλακές Δράμας 340 άτομα, έφερε τώρα τροπολογία ο Τσίπρας, η βιομηχανία Ζάχαρης που κλείνει να πάνε όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι του Αθηναϊκού Πρακτορείου να μπουν όλοι στο δημόσιο,
Ή εργολάβοι που δουλεύαν για τις ένοπλες δυνάμεις και ήταν απλήρωτοι να πληρωθούν. Διοικητικά συμβούλια που δεν πλήρωναν το δημοσίου, που δεν πλήρωναν ασφαλιστικές φορές και διώκονται ποινικά, να τους συγχωρήσουμε, να περάσουμε νόμο να πάυσει η ποινική δίωξη. Δηλαδή, τι έγινε με τις τροπολογίες της Βουλής αυτή την περίοδο, θα φρίξετε. Εγώ είχα όσο καλή διάθεση να ψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες, για να μην μείνει και το κράτος χωρίς λειτουργία. Έτσι, όταν έχουν κάνει κάποιοι λάθος και δεν έχουν εγκαίρως εξασφαλίσει τις πιστώσεις, δεν μπορώ να αφήσω απλήρωτους τους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε να κλείσουν οι υπηρεσίες του δημοσίου θα δεχόμουν. Αλλά εδώ μας φέρνουν τα κόμματα πρώτου δυσαρέστου φαινομένου, ή δίνεις έγκριση στα έξοδα που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ή διαλύεται το κράτος. Αντί να κάνουν εγκαίρως τις κινήσεις να ληφθεί πρόνοια για τη λειτουργία του κράτους, έρχονται τελευταία στιγμή και λέει «Αχ, ξεχάσαμε να βγάλουμε τα κονδύλια αυτά». Ή τα δίνουμε τα κονδύλια ή το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κλείνει. Ακούστε τι μας είπανε. Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά είπανε «Αν δεν δοθούν πιστώσεις, κλείνουν τα λιμάνια». Και λέω «Τι λέτε, ρε? Ποιοι είστε εσείς? Κατσαπλιάδες είστε, τι είστε εσείς? Οι διοικητές γιατί δεν ενημέρωναν εγκαίρως τα κόμματα, τη Βουλή?» Έτσι ήρθε ο Τσίπρας στη Βουλή και είπε «Να δώσουμε πιστώσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί αλλιώς θα κλείσει». Πρωθυπουργός είναι αυτός? Ούτε για κλητήρας δεν κάνει. Για κλητήρας δεν κάνει. Στη Γερμανία και κλητήρα ένα τέτοιο δεν θα του ανέθεταν το έργο αυτό. Θεωρείτε ότι καταρχήν υπάρχει πόλωση πλέον μεταξύ των δύο κομμάτων, βλέπουμε πάρα πολύ έντονη και προσπαθούν. Υπάρχει όμως και μια ρητορική η οποία είναι περίεργη και για μας που παρακολουθούμε απ' έξω, δηλαδή έχουν επανέλθει λέξεις όπως φασισμός, έχουν επανέλθει δηλαδή ο εθνικισμός που δεν τις είχαμε ξανακούσει και χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Είναι και... ρητορική μίσους. Είναι... Μπερδεύει και τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να πάρει μια σημαία πόλωση με πολύ μεγάλη αγάπη. Όχι, αποβλέπει έτσι την πόλωση. Η ρητορική μίσους, όταν λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, το Μητσοτάκη κολεγιόπεδο, και ο άλλος ο Μητσοτάκης το λέει ψεύτη, ψεύτες, ψεύτες. Και... υπάρχει μια ρητορική μίσους που έχει σκοπό να φανατίσει τα πλήθη, γιατί αισθάνονται τα πλήθη ότι είναι αδρανή, ότι δεν είναι όπως παλιά για τον Παπανδρέου κόβαν το κεφάλι τους οι Πασοξίδες. Δεν έχει τέτοιους τώρα οπαδούς, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης. Και προσπαθούν με τη ρητορική μίσους να τους φανατίσουν. Αυτό είναι... και προσπαθούν και να εξοδώσουν και τα άλλα κόμματα. Ήδη δύο κόμματα, η ΑΝΕΛ και ο άλλος ο Ποτάμης, είναι εκτός χάρτου σχεδιάσεως. Γιατί το λέτε για τους ΑΝΕΛ? Γιατί βλέπω και μία προσπάθεια και από τον κύριο Καμένο να πει ότι ακόμα είναι εδώ οι ΑΝΕΛ, ότι έχουν έργο να προσφέρουν, ότι είναι ξεκάθαρη σε ό,τι έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και να σας πω την αλήθεια, αμαρτία μου, παρατήρησα τις προάλλες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κύριου Καμένου και ακολουθούσατε εσείς, σαν να σας προσκάλεσε, σαν εμείς μόνο και ο κύριος Λεβέντης έχουμε ξεκάθαρη ναι, στάση. Ο Καμένος προσκάλεσε, αλλά ο Καμένος είναι συνένοχος με τον Τσίπρα. Συγκυβερνούν. Όταν πήγε ο Τσίπρας στις Πρέσπες, εξέφραζε μια κυβέρνηση, δεν εξέφραζε το άτομό του. Στην οποία κυβέρνηση είναι και ο Καμένος. Και έπρεπε εκείνη την ώρα να διαχωρίσει θέση του. Η κυβέρνηση, ξέρετε, αν διαβάσετε το Σύνταγμα, έχει αδιαίρετες ευθύνες. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κλέψει ένας υπουργός, είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο συνένοχοι. Δεν κοιτάζει κόμματα, εννοείται, ποιοι ναι, συμμετέχουν όχι, στην τα μέλη, κυβέρνηση. Ναι. Τα μέλη της κυβέρνησης είναι αδιαιρέτως υπεύθυνα επί των πράξεων όλων. Δηλαδή, ένας υπουργός, ο Υπουργός Εργασίας, κλέβει. Μπορεί να διώκεται μόνο αυτός, αλλά όλη η κυβέρνηση καθίσταται συνένοχη. Γιατί σου λέει και εσείς οι άλλοι, τι κάνατε, κοιμόσασταν όταν αυτός έκλεβε? Καταλάβατε? Καταλάβα. Το Σύνταγμα λοιπόν μοιράζει αδιαιρέτως τις ευθύνες, ακριβώς για να προσέχεις όταν ο διπλανός σου κλέβει. Γιατί είσαι και εσύ ευθύνη.
Λοιπόν, όταν υπέγραψε ο Τσίπρας στις Πρέσπες, ο Καμένος τότε έπρεπε να πει «Όχ, εγώ φεύγω». Και ας έβρισκε άλλους συνεταίρους ο Τσίπρας. Να πάει ποτάμι, να πάει... Ενώ καθήμενος εκεί και λέγοντας «Θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους», παίρνει μία εικόνα ο Καμένος, ότι την προδοσία δεν τη θέλω, τον προδότη όμως το στηρίζω. Είναι κάτι που ο λαός δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε να είναι πολύ πιο αντρίκια και πολύ πιο καθαρή η στάση Καμένου. Ενώ τώρα είναι μια ερμαφρόδιτη στάση. Για ποιο λόγο λέτε ότι διατηρεί αυτή τη στάση? Γιατί κάνανε μια συμφωνία με τον Τσίπρα. Και δεν θέλει να την αθετήσει, δηλαδή. Δεν θέλει να την αθετήσει, είναι όμοιρος. Μαζί θα πάνε στον τάφο μαζί. Όταν λέω στον πολιτικό τάφο. Δηλαδή είναι. Μαζί κάνανε μνημόνια, μαζί κάνανε το ένα. Εντάξει, θεωρείτε... έχει δημιουργήσει και με τη Νέα Δημοκρατία ο Καμένος μεγάλη έχθρα. Δεν έχει πεδίο συνεργασίας με κανένα. Και αν στράφηκε και είπε καλές κουβέντες για την Ένωση Κεντρών, θεώρησε ότι με εμάς μπορούσε να συνεργαστεί. Αλλά πώς να συνεργαστούμε εμείς με έναν άνθρωπο που έχει υπογράψει όλα τα μνημόνια? Πώς? Έγινε τέτοια συζήτηση πάλι για ποτέ, δηλαδή? Όχι. Σας προσέγγισε ποτέ κανένας? Όχι, έτσι. Πέραν μιας χαιρετούρας. Μπαχα, έτσι χαριεντιζόμενος το είπε. Με ρωτήσανε μετά οι δημοσιογράφοι, λέω, ρε παιδιά, δεν έχω... Άρα τον κύριο Καμένο τον θεωρείτε συνυπεύθυνο γι' αυτό, για τη συμφωνία με τον Πρεσπών? Απολύτως. Και πιο πολύ υπεύθυνο από τον Τσίπρα. Διότι έπρεπε την ημέρα που πήγε, σας λέγω, για την, στις Πρέσπες, να ανέβει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει «Εμένα δεν με εκφράζει. Εγώ έρω. Σε αυτό δεν συμφωνώ». Για ποιο λόγο λοιπόν θεωρείτε ότι τόσο πολύ στις δηλώσεις του μάχεται, εντός αγωγικών μάχεται, υπέρ της επίλυσης του Μακεδονικού ή υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας? Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είναι... Υποκρισία. Δηλαδή όταν λες ότι δεν δίνουμε τη Μακεδονία αλλά στηρίζουν τον προδότη που τη δίνει, δεν είναι υποκρισία? Ήταν ο μόνος που μπορούσε να εμποδίσει τον Τσίπρα, δεν μπορούσε άλλος. Ήταν ο συνεταίρος. Εμείς οι άλλοι τι να κάνουμε απ' έξω? Εμείς φωνάζαμε στη Βουλή. Ο Τσίπρας δεν λογαριάζει τους απ' έξω. Δεν θα λογάριαζε ούτε τον από μέσα, άμα έχανε την δεδηλωμένη. Εκεί θα αναγκαζόταν να κάνει πίσω και ο Τσίπρας. Ενώ τώρα αγωνιζόμαστε να πούμε ότι μήπως οι Σκοπιανοί παραβιάζουν τη συμφωνία, προσπαθούμε να βρούμε κάτι λάθη. Και είναι δύσκολο. Η διεθνής κοινότητα τώρα θα θεωρήσει ότι δεν είμαστε σοβαροί αν κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι δεν θα μας συνυπολογίσει, εγώ την αίσθηση πλέον. Από στιγμή που υπογράψαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Όχι, εγώ. Έχει τελειώσει το θέμα, εννοώ ότι εάν το περάσει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, νομίζω ότι. Τελειώνει. Λίγο δύσκολο, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι και στην προδοσία των Πρεσπών είναι και ο Καμένος συνένοχος, 100%. Του το είπα κι εγώ. Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα το οποίο σας πείραξε πάρα πολύ μέσα στο 2018. Σας πείραξαν αρκετά στελέχη δικά σας. Ναι. Σας στεναχωρεθήκατε φέτος πολύ το 2018. Από στελέχη τα οποία και είχατε επιλέξει, είχατε εντάξει μέσα στα ψηφοδελτία σας, αναδείχθηκαν βουλευτές. Πραγματικά στελέχη τα οποία δεν τα γνώριζε και ιδιαίτερα, ναι, ο κόσμος. Τελευταίο περιστατικό δεν ξέρω αν στεναχωρεθήκατε βεβαίως με αυτό. Δεν παρακολούσα τις δηλώσεις τώρα τελευταία με τον βουλευτή σας, ο οποίος και ψήφισε υπέρ του προϋπολογισμού, που νομίζω ότι ξεκάθαρη γραμμή του κόμματος ήταν άλλη, αν δεν κάνω λάθος. Είχατε δώσει άλλη γραμμή, έχω την αίσθηση. Καταρχήν, τι γίνεται με τον συγκεκριμένο βουλευτή? Κοιτάξτε. Γιατί εκείνος λέει ότι εγώ είμαι Ένωση Κεντρών. Εγώ δεν θέλω να φύγω από την Ένωση Κεντρών, λέει ο ίδιος. Αλλά δεν τηρεί τις θέσεις Ένωση Κεντρών. Πώς μπορεί να είσαι χριστιανός και να παραβιάζεις τις εντολές του Ευαγγελίου? Μπορείς, δεν μπορείς. Η Ένωση Κεντρών έδωσε 40 χρόνια αγώνα κατά του δικοματισμού. Κατά του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, τώρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και πάει ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο τελευταίος, και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Το περιμένατε, σας είχε προειδοποιήσει, σας είχε προειδοποιήσει? Όχι, είναι 2-3 μήνες που ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν έρχεται στα γραφεία μας. Έχει αποξενωθεί από το κόμμα. Πηγαίνει σε άλλα γραφεία, έχετε καταλάβει? Δεν ασχολούμαι. Δεν είμαι κουτσομπόλης, ούτε με ενδιαφέρει που από την ώρα ένας
που αποφεύγει να έρχεται στα γραφεία της Ένωσης Κεντρών, σε όποια γραφεία και να πηγαίνει, μου είναι αδιάφορο. Έτσι είναι. Λοιπόν, εμένα και τους ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών μας ενόχλησε το γεγονός ότι πήγε και ψήφισε τον εχθρό μας τα νομοσχέδια. Εγώ είμαι εχθρός με τον Τσίπρα. Από την ώρα που προδίδει τη Μακεδονία, για μένα ο Τσίπρας είναι εχθρός. Τελεία και μπάμπλα. Και ο Μητσοτάκης είναι εχθρός, γιατί και αυτός είναι εχθρός. Γιατί λέει, τον ενδιαφέρει μόνο η γλώσσα και η εθνικότητα, το όνομα δεν τον ενδιαφέρει της Μακεδονίας. Άρα και να βγει ο Μητσοτάκης, και αυτός θα δώσει το όνομα. Τον έχετε ακούσει, όπου μιλάει ο Μητσοτάκης, μιλάει μόνο για γλώσσα και για εθνικότητα. Για το όνομα, ο δε πατέρας του είχε πει πριν 30 χρόνια ότι να δώσουμε το όνομα και σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει. Η οικογένεια αυτή λοιπόν του Μητσοτάκη είναι πολλές αμαρτίες περιπεσούσαν, δεν τις έχω καμία εμπιστοσύνη. Ούτε εγώ. Τους θεωρώ αυτούς εχθρούς του λαού, όχι μόνο δικούς μου. Στην πολιτική δεν πρέπει να έχουμε προσωπικά εχθρούς. Στην πολιτική έχουμε εχθρούς των συμφερόντων της κοινωνίας. Και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Όταν ένας βουλευτής λοιπόν δικός μου, βγαλμένος με λίστα, που τον ανέβασα εγώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν κάτοικος Εγάλεο Αθηνών, και τον έβαλα κάτω από το όνομά μου και παραιτήθηκα εγώ στην Α' Θεσσαλονίκης για να γίνει αυτός βουλευτής και πήρα την έδρα της Β' Αθηνών, γιατί ένας αρχηγός βάζει πάντα σε δύο. Ναι. Λοιπόν, είναι ο πιο ευεργετημένος βουλευτής από μένα και πάει και ψηφίζει νομοσχέδια των εχθρών μου. Νομίζω ο κόσμος της Ένωσης Κεντρών τον θεωρεί τελειωμένο. Μίλησε μετά μαζί σας? Εγώ έχω 3 μήνες να πω καλημέρα. Ούτε δηλαδή μετά την ψήφιση αυτή? Ούτε πριν. Ναι. 3 μήνες. Αλλά ούτε και μετά. 3 μήνες έχουμε να πούμε καλημέρα. Μάλιστα. Απλά επειδή είναι ο βουλευτής νούμερο 5, έχουν προηγηθεί 4 άλλοι αποστάτες και επειδή αν κάνει οποιαδήποτε ατιμία γίνεται συμπυλίδης, δηλαδή εξοντώνει το κόμμα, πάβει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ένωση Κεντρών, θα είναι τέτοιες οι ευθύνες απάνω του που προφανώς φοβάται το μέγεθος αυτής της προδοσίας. Ο καθένας θα το φοβόταν. Μάλιστα. Και είναι ο πιο ευεργετημένος βουλευτής από μένα. Που όλους τους είχα ευεργετήσει, αλλά αυτός πήρε τη θέση τη δική μου στην Α' Θεσσαλονίκη. Αισθάνεστε λίγο περίεργα από το γεγονός ότι όχι απλά δεν ανεξαρτοποιήθηκαν κάποιοι, αλλά έχουν ενταχθεί και σε άλλους κομματικούς χώρους ενώ έχουν εκλεγεί με την Ένωση Κεντρών? Δηλαδή δεν δώσαν την έδρα κοινώς. Καμία πικρία δεν αισθάνθηκα, γιατί είναι αυτή η Βουλή, είχε δύο κατάρες αυτή η Βουλή. Είχε ένα Τσίπρα που ήθελε να περάσει τις πρέσπες και ένα Μητσοτάκη που θέλει να πείσει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πεντακομματική. Άρα θέλει την Ένωση Κεντρών έξω από τη Βουλή. Δύο καρκινώματα έχει αυτή η Βουλή. Έχει τον Τσίπρα που θέλει να προδώσει τη Μακεδονία και τον Μητσοτάκη που θέλει να βγάλει πεντακομματική την επόμενη Βουλή. Και άρα ο στόχος και των δυο τους είναι ο Λεβέντης. Πολέμησα να μου αλλάξουν άποψη για το μακεδονικό. Να μην σας πω ότι πρεσβευτές, Ευρωπαίοι με καλέσανε να πάω στα Σκόπια να πιστώ ότι ο Ζάεφ έχει καλή διάθεση. Τους τα πέταξα στη μούρη όλα. Όταν είδαν ότι εγώ δεν κάπτομαι, αρχίσανε με τους βουλευτές. Αρχίσανε άλλο παιχνίδι. Και βουλευτές εκλεγμένους με λίστα. Βουλευτές που όταν μου φεύγουν δεν χάνει το κόμμα ούτε μία ψήφο. Γιατί έχουν με λίστα. Παντελώς άγνωστος. Τους οποίους καταστρέφουν και αυτούς. Πέστε μου, ποιος βουλευτής από αυτούς που μου φύγανε θα βγει? Ο Κατσεντώνης στη Λάρισα. Θα βγει με τη Νέα Δημοκρατία ή θα βγει η κυρία ή άλλη με το ΣΥΡΙΖΑ? Κανένας, ο άλλος με το ΠΑΣΟΚ. Κανένας. Κατεστράφησαν και οι ίδιοι. Πάνω σε ένα εγωισμό τους δηλαδή και από μια ζηλοφθονία εναντίον μου κατέστρεψαν και τον εαυτό τους. Με την Ένωση Κεντρών θα βγαίνανε σίγουρα βουλευτές. Τώρα τη νύχτα των εκλογών θα κλαίνε. Αλλά θα είναι αργά. Η Ένωση Κεντρών θα πάρει διπλάσια δύναμη. Θα τη δείτε την Ένωση Κεντρών με 20 έδρες και θα λένε πώς κατάφερε ο Λεβέντης και να του φύγουν, ξέρω εγώ, όσοι του φύγανε και να διπλασιάσει. Εδώ είναι ο λαός
Ο λαός που δεν εγκρίνει τις προδοσίες και τις ατιμίες. Καταλάβατε. Εγώ λέω στο λαό, όπου συναντώ ανθρώπους, λέω το εξής. Εσείς ψηφίσατε, εσείς είστε οι μόνοι που μπορείτε να με βγάλετε από τη Βουλή. Ο κόσμος. Ο βουλευτής να προδώσει είναι εύκολο. Το Γιώργιο Παπανδρέου τον πρόδωσαν 75. Η Παπακώστα που ήταν με τη Νέα Δημοκρατία πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγούλης ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε. Δηλαδή πάντα, γιατί λένε έκανα κακές επιλογές. Δεν είναι κακές. Όταν υπάρχει τέτοια διαφθορά και ένας τρόπος να πλησιάζει στους βουλευτές, από τα άλλα κόμματα εννοώ, ένας τρόπος με διάφορα δέλεαρ, πού να προβλέψεις τι θα σου κάνει ο άλλος. Μπροστά μου ερχόντουσαν και κάναν υποκλήσεις. Μπροστά μου ερχόντουσαν και μου ξεσκονίζαν τα σακάκια. Πού να φανταστώ τη συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι άδειλο πράγμα. Ειδικά στον χώρο του κέντρου, που είμαστε οι πολύ φερτινήφοι. Πολεμούν και οι δεξιοί να πούνε ότι είναι κεντροδεξιοί και οι αριστεροί κεντροαριστεροί. Επειδή ντρέπονται για αυτό που είναι, οι δεξιοί και ντρέπονται και οι αριστεροί για αυτό που είναι, δανείζονται από εμάς, από το κέντρο. Και έρχονται σε εμάς σαν να περνάνε από ένα αμπέλι, κόβουν τσαμπιά. Δείχνουν όλη τη βαρβαρότητα. Επίσης πάλι πιστεύουμε στην ελευθερία του ανθρώπου. Εγώ θέλω οι βουλευτές και όλοι οι πολίτες να είναι κοντά μου αν εγκρίνουν. Αν δεν εγκρίνουν, ας φύγουν. Σας στεναχώρεσε πάντως όλο αυτό το οποίο και βιώσατε. Αντικειμενικά ανθρώπινα έδωσε το ρωτάω, την έτσι, ευκαιρία, έδωσε την ευκαιρία στους εχθρούς μου που έχουν δεξιές και αριστερές εφημερίδες και κανάλια να γράψουν ότι διαλύεται η Ένωση Κεντρών. Ενώ στην πράξη η Ένωση Κεντρών ανέβαινε, πήγαινε καλά. Σε όλα έχει καλές θέσεις. Ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος με την Ένωση Κεντρών. Αλλά έδωσε οι κινήσεις αυτές που φεύγανε οι βουλευτές, δώσαν την ευκαιρία να γράψουν ότι η Ένωση Κεντρών διαλύεται. Δηλαδή ένα ανερχόμενο κόμμα το παρουσίαζαν ως κατερχόμενο. Καταλάβατε. Ατιμία μεγάλη. Είστε έτοιμος για τις εκλογές τώρα, όποτε και αν γίνουν. Καταρχήν δεν ξέρω εσείς πότε τις τοποθετείτε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία, λένε για Μάιο όλοι, αλλά πιστεύω ότι ο Τσίπρας όταν έρθει εδώ τέλη Ιανουαρίου, πολύ σύντομα δηλαδή, όταν έρθει το... Η συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, των Πρεσπών έχει τη λύση να προκηρύξει εκλογές και να πετάξει τον μπαλάκι στο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει δεν το δίνω, δεν το δίνω, αλλά κατ' ουσίαν στην Αμερικανική Πρεσβεία μπροστά στέκει Σούζο Μητσοτάκης. Επομένως θα προδοθεί ο λαός και από τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρείτε λοιπόν ότι θα προκηρυχθούν εκλογές εξαιτίας αυτού το Γενάρη για να γίνουν τον Φεβρουάριο-Μάρτιο. Μάρτιο εκεί είναι, αρχές Μαρτίου. Μάλιστα. Υπάρχει μια βασική υποψία, γιατί αν πάει για όλα το Μάιο, σημαίνει ότι θα ψηφίσει αυτός τις πρέσπες, ο Τσίπρας, και θα πάρει όλη την προδοσία πάνω του. Και νομίζω θα έχει μεγάλη καθίζηση. Ενώ με την κίνηση αυτή να την περάσει στην επόμενη Βουλή, θα πει ας αποφασίσει ο λαός το τι θα γίνει. Ενώ αν πάρει όλη πάνω του την προδοσία, θα έχει κόστος τουλάχιστον από τη Λάρισα και πάνω, θα έχει μεγάλο κόστος ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πιστεύω. Σας στεναχωρεί που το λέτε και εσείς από τη Λάρισα και πάνω, ότι ο κόσμος της Βόρειας Ελλάδας είναι ένα θέμα που τον απασχολεί είναι πάρα πολύ. Είναι προδομένος. Ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το αντιλαμβάνεται το μέγεθος. Όχι, το αντιλαμβάνεται και όλη η Ελλάδα, αλλά δεν τους καίει. Mm-hmm. Ακούστε, γιατί οι Σκοπιανοί δεν θα έρθουν να ζητήσουν το λιμάνι του Πειραιά. Θα έρθουν να ζητήσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Καταλάβατε. Είναι σημαντικό. Εντάξει, είναι φυσικό η Μακεδονία. Περισσότερο να καίει τους κατοίκους της Μακεδονίας. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει και στην Κρήτη. Έχω συναντήσει ανθρώπους που με πλησιάσανε σε συγκέντρωση και μου λένε για την Κρήτη δεν θέλουμε τίποτα. Παρότι πεινάμε, mm-hmm. μας έχουν σαν αγρότες πετάξει στα άχρηστα. Τη Μακεδονία πρόσεχε. Mm-hmm. Γέρι με μαγκούρες, ακόμη στο όραμα, σαν όραμα το βλέπω αυτή τη σκηνή που γέρι μάλλον πάνω στο Ρέθυμνο, μου ζητήσανε τη Μακεδονία να προσέξω και όχι την Κρήτη. Δεν είναι λοιπόν, ίσως έσφαλα και εγώ που είπα από τη Λάρισα και πάνω,
αλλά εκεί θα πάθει στραπάτσο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται για μεγαλύτερο ποσοστό, δεν το είπατε αλλιώς. Ναι, ναι, όχι. Ούτως ή άλλως είπατε ότι όλοι θα την κράσουν, αλλά από και γι' αυτό και είναι 80% του λαού είναι κατά των Πρεσπών. Γιατί αν ήταν από Λάρισα και κάτω υπέρ, θα ήταν 50-50. Λάβατε, είναι, ναι. Τι να σας ευχηθώ εγώ, να σας ευχαριστήσω καταρχήν που ήσασταν μαζί μου. Στην Ελλάδα να ευχηθείτε. Εμείς προσωπικές ευχές ούτε θέλουμε, ούτε. Υγεία μόνο. Υγεία, εγώ για τον εαυτό μου υγεία, γιατί και η υγεία για είναι φυσικά το υπέρτατο υγεία. Όταν λείψει και αυτό, είναι ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα άλλο πλέον μονοπάτι, δυσάρεστο. Υγεία πρωτευόντως για όλο τον κόσμο. Και δεύτερον, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι μπορεί η πολιτική να είναι πολύ δύσοσμη, να δυσοσμεί και να όζει, αλλά κάποιοι άνθρωποι δεν είμαστε πολιτικοί. Εγώ, λόγω χάρη, έχω κάνει 3,5 χρόνια βουλευτής, πολιτικός δεν έγινα. Δηλαδή ψέμα δεν μπορώ να πω. Είναι κρίμα βέβαια που έχω τον κάνει όρο λάθη, πολιτικός λάθη έχω τον κάνει, έχουμε βάλει έτσι. Λάθη έχω κάνει, αρκετά. Αλλά συνειδητά δεν κοροϊδεύσα κανέναν. Δηλαδή όσοι ήρθαν στο γραφείο μου, τους είπα ευθέως αυτό δεν γίνεται. Γιατί ξέρετε κάτι, αν πεις ψέματα, γίνεται ο άλλος εχθρός. Μπαίνει στη διαδικασία, νομίζει ότι τον εξαπάτησες. Δηλαδή και τέτοιου είδους εχθρούς δεν θέλω να κάνω εγώ. Να πούνε ότι δεν τους εξυπηρέτησα, ιδιαίτερα σε παράλογα ζητήματα δεν εξυπηρέτησα. Γιατί είμαι κατά του ρουσφετιού. Αλλά και να κάνω εχθρούς ανθρώπους που θέλουν απλά να διορίσουν το παιδί τους, δεν θέλω. Δεν θέλω. Χρόνια πολλά και τα λέμε. Χρόνια πολλά και τα ξαναλέμε. Να είστε γερός, να είστε δυνατός. Και εσείς, μικρή ανάσα και επανερχόμαστε.